Αν θα μπορούσε να πει κάποιος να μιλήσει για αυτό το πραξικοπηματικό κλείσιμο της ΕΡΤ, θα μπορούσε να πει ότι είναι μία από τις πλέον μαύρες σελίδες στην ελληνική δημοκρατία. Δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μία κατάσταση η οποία είναι από τις πλέον φασίζουσες στο χώρο όχι μόνο των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά γενικότερα. Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν μία νυχτή να πούνε ότι κλείνει η ΕΡΤ λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται περί σκανδάλου για τα όσα συμβαίνουν στην ΕΡΤ. Δηλαδή, αυτοί δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη παρά μόνο οι εργαζόμενοι. Και έχουν την άποψη ότι θα τους πιστέψει, ότι τους πιστεύει ο ελληνικός λαός. Διαψεύστηκαν. Και φάνηκε από την συγκλονιστική, τη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου που ήρθε να συμπαρασταθεί σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, αλλά που όμως δεν αρκεί. Θα πρέπει ξεκάθαρα πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί να μας πούνε τι, πώς και γιατί έχει συμβεί όλη αυτή η ιστορία. Εγώ είμαι από εκείνους που θα πω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο που εξυφαίνεται σε βάρος της δημόσιας τηλεόρασης, σε βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου για τα κέρδη των ολίγων, των ιδιωτών. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι θέλουν να βλέπει ο ελληνικός λαός μόνο τουρκικά σύριαλ ή να ακούει αυτούς που θέλουν να του πούνε ό,τι εκείνοι θέλουν να μεταφέρουν. Δυστυχώς δεν θα περάσει για αυτούς. Δυστυχώς θα μας βρουν όλους απέναντί τους. Και εκφράζω την αγάπη μου, την συγκίνησή μου σε όλους τους ανώνυμους που ήρθαν εδώ να μας συμπαρασταθούν από κάθε γωνιά της Αττικής και όχι μόνο, αλλά και εκείνους τους ομογενείς από κάθε γωνιά της γης που με μηνύματα συμπαράστασης είναι συγκινητικά για μας, πήραν θέση και τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτό το ζήτημα που θα επαναλάβω ότι μόνο άνθρωποι με φασιστική νοοτροπία θα μπορούσαν να κάνουν.